Κωνσταντάκη μου, καλημέρα. Τη Αναστάσεως του Κυρίου συνεπώνυμος, ούσα της οπότε αμέν,
σε δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Ανός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την νέη συνημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι Συ, ημώνος Άγιος, Συ, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, εγεννήθηση μη, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελεησόν με, ίεσε την ψυχή μου, ό,τι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι σοι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεό σου, της κοινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, ετή ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου επί μας, τα πάπεριν πείσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αήκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λιώσομαι την αστήν δέξιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Παράσκου Κύριε, Άγγελε Λυρίδης Χριστόν,
Στην η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και άει και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τον μεταπίστευσε να βίασε φόβο Θεού.
Αμήν. Αγαπώντα εξομολογήστε το Κύριο και εξάλλη το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Του αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ότι έφρονας με Κύριε
Παναγιώτητος και Παναρίων Θεσσαλός, υπέρ τίμου και εξάρκου πάσης θείας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Υποθέτους εκασμιωτάρχου και Θεοτοπίτου, Μητροπολίτου, εις Αγιωτάρχης Μητροπολέως, Θεσσαλιώτητος και Φαναρίο Θεσσάλων, υπέρ τίμου και εξάρχου πάσης θείας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Εις πάσαν τη γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτός, πατέρα σου και τη μητέρα, ο δε από
επισήμπεν αυτό, διδάσκαλε αυτά πάντε φυλαξάμιν εκ νεότητος μου. Ο δε Ιησούς εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό, εσύστε ή, είπαγε, όσα έχεις πόλησον και δώστοχης και έξις θησαυρών εν ουρανό και δε προακολούνθημι άραστο σταυρών. Ο δε στη γλάσσα σε επί το λόγο απήρθε λυκούμενος ειν γαρεκορτήματα πολλά και περικλεψάμενος ο Ιησούς λέγει τις μαθητές αυτού πως δυσκόλως οι τα κρίματα έκοντες εις την Βασιλεία του Θεού εις ελέξονται. Οι δε μαθητέ εθαμβούντο επί της λόγης αυτού, ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέγει αυτής, τέκνα πως δύσκολον εστίν τους πεπιθώντας επί της κρίμαση εις την Βασιλεία του Θεού εις ευθύν. Ευκοπότερον εστί, κάμιλον δια της τριμαλιάς της ραφήντος διευθύν, ή πλούσιον εις την Βασιλεία του Θεού εις ευθύν. Ή δε περισσός εξεπλήσον των έγκοντες προς εαυτούς, και τις δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας δε αυτοίς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης αδύνατον, αλλού παρά το Θεό. Πατέρα και αδερφόνιμον, τον εμφάδευσε πως κειμένον και απαντακούον
το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, δώσει αυτούς την Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της συγχάρητη. Την κατοικούμενη, τα σκεφαλάσσιμον του Κυρίου πείνατε. Thank you.
Εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία. Εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία. Πάντοτε νυν και αΐ. Πάντοτε νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε τη ιεροσύνη σου γνηστή Κύριος ο Θεός. Εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία πάντοτε. Ελλάδος και Προέδρου αυτής, των συλλειτουργού των αδελφών Παναγιώτου και Λαζάρου των πνευπρεσβυτέρων, Ιωάννου και Δαμιανού των Διακόνων, του Ιερού Κλήρου των Φιλοθέων Μοναστικών Συστημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των επιτρόπων συντροφητών και ευλαβών αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των υποποιώντων ψαλώντων και εργαζομένων εν αυτών, ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει επιτελούντων την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτη μετά των οικείων ημών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της σχολής, της πόλεως και της επαρχίας ταύτης μετά των οικείων και των γονέων αυτών, πάντων των αδελφών ημών των εορτασμούσων και των εν ανάγκες και ασθενείες ευρισκομένων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη επουρανία αυτού βασιλεία, πάντοτε νικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων, της Ιεροσύνης ημών και της Ιεροσύνης. Ευχαριστώ σου, Χριστή, Κύριος Θεός. Επουρανίω αυτού βασιλεία, πάντοτε νυν και αΐ, τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων πασών των Ορθοδόξων του Θεού, ναών και μονών και του ιερού ναού τούτου, Ιλαρίων ως Ευθυμίου Ιεσεκίλ, Κυρίλου Κωνσταντίνου Κλεόπα και Κυρίλου των προκατόπων μου αρχιερέων, Σεραφείμ αρχιερέως των αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τες επισκοπές της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Τιμοθέου αρχιερέως, Σεραφείμ και Χριστοδούλου των αρχιεπισκόπων, Ανθίμου και Παύλου των αρχιερέων, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και εν δόξος πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, των και κοιμημένων αδελφών εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά ημών προθέση, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Παρά του Κυρίου, ετησόμεθα. Παρά
Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου, υπερπάντων όν ίσμεν και όν ούκ ίσμεν, φανερών και αφανώνευεν και σιόντων εις ημάς και γεννημένων, ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας δάφτης, είναι των κυρών ημών δέξαστε κατ' εξίως ασκέτης υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και χιλιάδες αγγέλων, εκερουβήν και τα Σεραφείμ εξαπτέρει απολυώματα με δάση αυτερωτά. Νύχτιον ύπνον από τα πόρτα εκλαβώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος, Σαββαόν, Κύριος.
Ο Θεός μου, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου. Προ...
Η παράσταση, τη βοήθεια που πρέπει να τους δίνουμε
η πνευματική στήριξη δηλαδή, όπου είναι και αυτή πάρα πολύ αναγκαία. Και να μην βλέπουμε τους άλλους να δυσκολεύονται και να ταλαιπωρούνται με τα μαθήματά τους, με ένα θέμα οικογενειακό, με ένα θέμα προσωπικό, που όλοι μας, όπως σαν άνθρωποι έχουμε, και να τους παραμελούμε ή και μέσα μας να χαιρόμαστε ότι ταλαιπωρούνται. Αυτό δεν είναι φιλαδελφία, να είμαστε φίλοι δηλαδή και να αγαπούμε τους άλλους. Άρα και αυτό δεν προσυδειάζει σε εμάς που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, δηλαδή να δείχνουμε και να διδασκόμαστε από την παρουσία του Θεού. Εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Μεθαύριο θα σταματήσετε τα σχολεία. Θα ξεκουράζεστε, θα κοιμάστε, θα χορεύετε τα βράδια, θα τραγουδάτε. Θα προσπαθήσετε δηλαδή να κάνετε όλα αυτά τα οποία δυσκολευόσαστε κάπως να τα κάνετε κατά τις ημέρες του σχολείου, γιατί πρέπει να ξυπνάτε νωρίς, να είσαστε μελετημένοι, μελετημένες και να είσαστε σωστοί στα μαθήματά σας. Μέσα σε όλα αυτά, τα οποία πρέπει να μάθετε να τα κάνετε σε ένα μέτρο, να μην εισμονήσετε, σας παρακαλώ, το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων. Το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων είναι ότι γεννάται ο Θεός. Λέμε Χριστούγεννα και ρωτάω Χριστούγεννα. Γεννήθηκε ο Χριστός. Ποιος είναι ο Χριστός? Είναι ο Θεός μας. Ο άσαρχος Θεός, τα λέω τώρα αυτά, γιατί είσαστε και μεγαλύτερα παιδιά και έχετε κρίση και κατανοείτε πράγματα. Ο άσαρχος Θεός σαρκώνεται. Ο άκτιστος Θεός ενώνεται με την κτήση, με εμάς, τα κτίσματά Του. Γίνεται άνθρωπος ίδιος με εμάς. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της εορτής των Χριστουγέννων. Ότι ο Χριστός γεννάται και γίνεται ίδιος με εμάς. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Και αυτή η ένωση κτιστού που είμαστε εμείς και ακτίστου που είναι ο Θεός επιφέρει μέσα στον κόσμο και στη ζωή μας αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές είναι το πρώτο, από αυτές τις αλλαγές είναι η θέωση. Θεωνόμαστε. Μας θεοποιεί, μας χαριτώνει, μας αλλάξει, μας αναδημιουργεί με αυτή τη γέννησή του και την ένωση. Προσέλαβε μέσα στη μήτρα της Παναγίας Μητέρας, της Αγίας Παρθένου Μαρίας, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η οποία ανθρώπινη φύση είναι κατώτερη από την θεϊκή. Και όχι μόνο είναι κατώτερη, και γιατί είναι κατώτερη, γιατί την δημιούργησε ο Θεός, την ύλη και την ανθρώπινη φύση. Άρα προσλαμβάνει κάτι το οποίο δημιούργησε για να γίνει ίδιος με εμάς. Αυτό είναι το βασικό νόημα των Χριστουγέννων. Θεώνεται η ανθρώπινη φύση, προσλαμβάνει ο Χριστός ολόκληρο τον άνθρωπο, γίνεται ίδιος με εμάς, εκτός βέβαια δεν προσλαμβάνει δύο καταστάσεις ανθρώπινες. Την αμαρτία και τον θάνατο. Διότι ο Θεός δεν αμαρτάνει. Διότι ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι αθάνατος. Γι' αυτό και ανέστη μετά από το σταυρικό του θάνατο. Και όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, του τέλους του 4ου και της αρχής του 5ου αιώνος, τα Χριστούγεννα είναι η Μητρόπολη, λέει, των εορτών. Και το εξηγεί. Γιατί είναι η Μητρόπολη των εορτών, το κέντρο δηλαδή, γιατί χωρίς τη γέννηση δεν θα είχαμε βάπτιση, δεν θα είχαμε διδασκαλία και θαύματα, δεν θα είχαμε σταύρωση, δεν θα είχαμε ανάσταση, δεν θα είχαμε ανάληψη. Όλες οι δεσποτικές, δηλαδή οι εορτές της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, περιστρέφονται γύρω από τη γέννηση του Ιησού Χριστού. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω, και να σας παρακαλέσω και όσοι δεν έχετε προετοιμαστεί,
να κοινωνήσετε μέσα αυτές τις ημέρες, να κοινωνήσετε, να πάρετε τον Χριστό μέσα σας και να σας παρακαλέσω και ένα τελευταίο. Θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις μέσα στις καρδιές σας, να τις κάνετε φάθμη για να μπαίνει ο Χριστός, να σας χαριτώνει, να σας ενδυναμώνει, να σας ευλογεί, να σας δίνει νου και φώτιση, να προβλέπετε στη ζωή σας, να χαίρεστε με τη ζωή σας και με όλα αυτά τα οποία οι γονείς σας και όλοι οι άλλοι και οι εκπαιδευτικοί σας δίνουν και εμείς να σας χαιρόμαστε και να σας βλέπουμε να αναπτύσσεστε και να ενδυναμώνεστε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να, έτσι όπως είστε, από δεξιά και αριστερά να έρχεστε, να κοινωνείτε, θα φεύγετε από το κέντρο και να παραμείνετε μετά στις θέσεις σας. Να περάσετε να σας δώσουμε το αντίδωρο, μια εικόνα της γεννήσεως για να την έχετε μαζί σας στη τσέπη σας ως ευλογία και για την πρώτη τάξη του γυμνασίου έχουν τις καινές διαθήκες που δεν μπόρεσα, δεν κατόρθωσα να έρθω εγκαίρωσε φέτος στο σχολείο να σας τις προσφέρω και θα σας δω από κοντά. Θα είναι ένας από τους πατέρες στο τέλος, όχι τώρα είπαμε, και θα αυτά τα παιδιά της πρώτης, τα κορίτσια και τα αγόρια της πρώτης του γυμνασίου θα το λένε για να σας δίνουμε και την Καινή Διαθήκη. Θα την χρησιμοποιείτε στο μάθημα των θρησκευτικών και βέβαια όταν έχετε λίγο διάθεση να την μελετάτε. Είναι σε νεοελληνική, το κείμενο είναι στη νεοελληνική γλώσσα, άρα είναι πολύ εύκολο να το προσεγγίσετε. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα σε όλους. Με υγεία και δύναμη και σε εσάς και στις οικογένειές σας. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Thank you.
σε Κύριε και αγιάζουν τους εξυπηρετώντας, σώσε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου τους αγαπώντας με ευπρέπεια του ήχου σου ή αυτούς σαν τη δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρασε της Εκκλησίας σου της ιερεύσια, της άκουσης ημών τον στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθή και πάγω όνειμα τέλειον άνωθεν εστί καταπέτρεξη του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύψη να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάρτε το αντίδοτο πρώτα, είσαι μας εμπλέον.
Όσοι είστε πρώτη γυμνασίου μου το λέτε. Μισό λεπτό. Κρύβουμε εδώ και από εδώ. Να το βοηθήσουμε. Πολίτσες θα πάρετε όλοι σας, όλοι σας. Είσαι πρώτη γυμνασίου. Είσαι πρώτη. Δεν μπορεί να σου πει. Αριστερά, δεξιά, παιδιά. Αριστερά, δεξιά, όχι από το κέντρο. Από εδώ πια, δηλαδή εικόνα μέσα. Το πώς πάει εδώ, άλλο πράγματα, εντάξει, θα καταφέρετε. Άλλο, λίγο το που πάει. Σε πρώτη. Σε πρώτη γυμνασίου. Ah, ya te sé.
Εσύ είσαι πρώτη. Ωραία. Συγγνώμη, ξέρω εγώ, βάζει.